Okay, λοιπόν, Jimmy Boy εδώ. Και να πω ένα καλώς ήρθατε σε όλους όσους κάνανε subscribe από χθες. Από 69 φτάσαμε, ανεβήκαμε τους 100. 69 ήταν ωραίος αριθμός. Ήθελα να κάνω βίντεο για αυτόν τον αριθμό, αλλά έφυγε τόσο γρήγορα. Λοιπόν, χθες δύο πράγματα βασικά. Το ένα θέμα είναι ότι ο Τσακ, ένας Έλληνας YouTuber εδώ και πάρα πολύ καιρό φυσικά, δηλαδή, χθες ανέβασε το πρώτο του motovlog. Και εντελώς τυχαία έπεσα πάνω στο βίντεο, δεν ξέρω αν μου το βγάζει πλέον το YouTube έτσι επίτηδες για να μου το τρίψει στη μούρη, δες εδώ. Α, παίζει μπροστινή μου τώρα, νομίζω ότι χαιρέτησα βασικά. Ναι, λοιπόν, μου το πέταξε μπροστά έτσι. Είχε περίπου 17.000 views τη στιγμή που το είδα εγώ. Και έγραφε έτσι μπροστά στο thumbnail Motovlog 1. Και λέω, what the fuck, ποιος είναι αυτός? Και γιατί 17.000 views? Και βλέπω ποιο είναι το κανάλι, λέω ότι είναι ο Τσακ. Και λέω, okay, κατανοητό και δεκτό. Ο Τσακ στην αρχή του βίντεο του δείχνει πως από το 2013 είχε αυτή την ιδέα. Ότι ήθελε, είχε εκφράσει την επιθυμία να κάνει Motovlog. Για τους δικούς του λόγους, Τσακ είναι αυτός. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι. Αλλά αυτό που με παραξένεψε ήταν τα σχόλια κάτω από το βίντεο, τα οποία μερικά παιδιά λέγανε πως επιτέλους έφερε το motovlog στην Ελλάδα, επιτέλους κάποιος που σκέφτηκε να κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και τέτοιου ίδιου σχόλια, τα οποία το έγραψαν και στα σχόλια ως απάντηση στα παιδιά. Πραγματικά, that's my feelings, guys. Γιατί δηλαδή, εγώ τι κάνω ένα χρόνο εδώ πέρα, κουκιά σφέρνω? Αλλά φυσικά δεν είναι φταίξιμο αυτών που δεν βρίσκουν το δικό μου ή τα υπόλοιπα ελληνικά motovlog κανάλια. Είναι ότι είμαστε ακόμα μικρά κανάλια. Αλλά μήπως ο τρόπος που ψάχνει κάποιος για ελληνικό motovlog δεν είναι σωστός? Κάνουμε εμείς κάτι λάθος στα tags? Αλλά anyway, όπως και να έχει, αργά ή γρήγορα, άμα να έρθουν τα subs για οποιοδήποτε κανάλι θα έρθουν. Όποιος και είναι ο τρόπος. Γιατί να φανταστείτε, χθες όταν έκανα τα σχόλια αυτά, απάντησα σε ένα-δυο σχόλια εκεί στο βίντεο του Τσακ. Από χθες μέχρι σήμερα κέρδισα περίπου μια σαρανταριά subscribers. Δηλαδή, εγώ είχα 69 και κέρδισα άλλους 40, σχεδόν διπλασίασα, ρε φίλε, από δύο comment. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά anyway, όπως έγραψα και στο βίντεο του παιδιού, αν είναι με αυτόν τον τρόπο να ανέβει το ελληνικό motovlog, το community του ελληνικού motovlog, so be it. Τώρα θα έρθει μπροστά μου χωρίς flash. Πού είσαι ρε Τσακ, πού είσαι ρε Τσακ? Το δεύτερο θέμα είναι προχθές το βράδυ, καθώς γυρνούσα από τη δουλειά που είχα κάτσει μόνο 4,5 ώρες στην περιοχή, συνάντησα σε ένα φανάρι την Σενιόρα Έλλης. Άλλη μια Ελληνίδα YouTuber, η οποία έχει μετακομίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη για σπουδές, είναι από το Λιτόχωρο η κοπέλα. Και έτσι όπως περνούσα με τη μηχανίτσα, γυρνάω το κεφάλι μου και την εδώ, την αναγνώρισα τέλος πάντων. Οι φιγούρες των YouTuber πλέον μας είναι αρκετά γνωστές, αυτών που παρακολουθούμε, και προσπαθώ να είμαι όσο πιο γίνεται μέσα στο ελληνικό community. Community! Στο community είμαι μέσα εγώ, ώστε να μην μένω πίσω. Και γιατί άσχετα με τα πόσα κοινά μπορεί να έχω εγώ με τη Σενιόρα Έλλης, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλο κανάλι παρόμοιο, είναι πολύ καλό να στηρίζουμε και να ακολουθάμε ο ένας τον άλλον, γενικά όλο το ελληνικό community. Έτσι θεωρώ. Οπότε ναι, χθες και προχθές συνέβησαν αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα το ένα από αυτό, δηλαδή να ανεβώ κατά 40 στους subscribers, στους συνδρομητές, και τους ευχαριστώ όλους τους καινούριους που τους άρεσαν τα βίντεο, τους άρεσε το υλικό. Πήρα αρκετά θετικά σχόλια, δεν το περίμενα. Και αυτά λοιπόν από μένα και από τη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν το ξέρουν, στη Θεσσαλονίκη κάνω motovlog, εδώ μπαίνω. Οπότε τα λέμε, τσάω.